έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στον Flash τον βετεράνο δημοσιογράφο και συγγραφέα τον κύριο Πάνο Σόμπολο. Γεια σας κύριε Σόμπολε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα συνάδελφοι, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Βέβαια ο κορονοϊός μας τα έχει κάνει όλα ανωκάτω. Πολύ τούμπα. Τι να κάνουμε. Λίγο από αυτό να ξεκινήσουμε. Επειδή έχετε ασχοληθεί με πολλές αστυνομικές ιστορίες, με πολύ αστυνομικό ρεπορτάζ, με πολλά εγκλήματα, που φαντάζομαι θέλει πολύ ψυχραιμία και στον τρόπο αντιμετώπισης, παρουσίασης. Και καμιά φορά και εμείς οι δημοσιογράφοι λίγο υπερβάλλουμε, το τραβάμε, διογκώνουμε κάποια πράγματα. Έχετε απόλυτο δίκιο και εμείς πολλές φορές φέρουμε ευθύνη, έχουμε μερίδιο ευθύνης στα όσα διαδραματίζονται, στα όσα ακολουθούν. Σε αυτές τις περιπτώσεις ακούμε τις οδηγίες που δίνουν οι ειδικοί, οι ειδικοί γιατροί, οι θύνοντες γενικότερα και αυτές ακολουθούμε χωρίς πανικό, χωρίς να πανικοβαλόμαστε με ό,τι μέσον ο καθένας, χωρίς να τρέχουμε στα σούπερ μάρκετ, χωρίς να τρέχουμε στα φαρμακεία και εδώ και εκεί. Ψυχραιμία χρειάζεται και τα προληπτικά μέτρα που μας προτείνουν οι γιατροί. Αυτό λέει η λογική. Είστε... Εγώ δεν είμαι ειδικός βέβαια να μιλήσω για αυτά τα αυτό θέματα. Με το σούπερ μάρκετ, αλλά και από εμάς χρειάζεται ψυχραιμία και η σωστή ενημέρωση του κόσμου. Θυμίζει λίγο Τσέρνομπιλ αυτό με τα σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω τότε που είχε γίνει μεγάλη αναταραχή και τη δεκαετία του 80 που έφυγε ο κόσμος στα σούπερ μάρκετ. Έτσι, άμα πάμε στο παλιό το ρεπορτάζ. Έχουμε ζήσει και αυτές τις καταστάσεις πράγματι. Ουρές στα σούπερ μάρκετ, άδεια τα ράφια από το σούπερ μάρκετ. Αυτά δεν είναι φυσιολογικά πράγματα και δεν πρέπει να γίνονται. Ψύχρεμα να τα αντιμετωπίζουμε τα γεγονότα. Να έρθουμε λίγο στο αντικείμενο που διαπραγματευτήκατε δεκαετίες τώρα. Ακριβώς. Επειδή συχνά ο Πάνος Σόμπολος ήταν ανάμεσα σε διαδηλωτές και ΜΑΤ και αστυνομικούς, θέλω να σας πάω λίγο στην επικαιρότητα με τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας στα νησιά μας, στο Βόρειο Αιγαίο. Κακός χειρισμός, υπερβολική αντίδραση των κατοίκων, καμιά φορά υπερβάλλον ζήλος από τους ένστολους. Τι πήγε στραβά εκεί και είχαμε τόσες μεγάλες έκτασης επεισόδια. Κοιτάξτε συνάδελφοι, τώρα δεν κάνω βέβαια ρεπορτάζ εγώ, όπως ξέρετε. Έχω πάρει τη σύνταξή μου, παρακολουθώ βέβαια κάποια γεγονότα. Δεν έχω σαφή ενημέρωση το τι ακριβώς γίνεται εκεί, αλλά πολλοί παράγοντες είναι που μπερδεύονται εκεί πέρα και δεν μπορεί να βρεις και άκρη. Υπησέρχονται και λόγοι ιδιοτελείς, υπησέρχονται και παράγοντες διαφορετικοί. Να, εδώ είναι το καινούργιο βιβλίο. Είναι το βιβλίο που θα γίνει η παρουσίασή του σήμερα, στην Κοζάνη. Βέβαια. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν πολλά εκεί που εγώ δεν είμαι ο ειδικός να το πω. Τώρα, από πλευράς ΜΑΤ, αν οι θύνοντες έκριναν ότι πρέπει να είναι τα ΜΑΤ εκεί στα νησιά, τι να πω εγώ, δεν το ξέρω, δεν κάνω ρεπορτάζ και ούτε έχω σχόλιο, γιατί δεν έχω γνώση, σαφή γνώση του θέματος κάτω στα νησιά. Ως προς το γενικότερο θέμα της εγκληματικότητας, αυτά που λέγαμε νωρίτερα στο διάλειμμα, έχουμε οπωσδήποτε μια αύξηση του εγκλήματος σε όλες τις μορφές του και φυσικά υπάρχουν πολλά αίτια. Είναι επειδή άλλαξε η κοινωνία μας ή έχουμε και εισαγόμενη εγκληματικότητα και άρα έχουμε μπόλιασμα και έχουμε διαφοροποιηθεί. Κοιτάξτε, παλαιότερα, άμα ρωτήστε τον πατέρα σας, τον παππού σας, κοιμόνταν με ανοιχτά παράθυρα, με ανοιχτές τις πόρτες, ξεκλείδωτα, δεν ενδιαφέρονταν. Για μήνε τώρα με ξεκλείδωτη ή ανοιχτή την πόρτα να δεις μπορείς. Θυμάμαι παλαιότερα ότι ο διαρρήκτης, ο ληστής έμπαινε στο σπίτι όταν έβλεπε την κακή κατάσταση του ηλικιωμένου, του παππού, της γιαγιάς, δεν προχωρούσε. Έφευγε.
Θυμάμαι την περίπτωση που έχω αναφέρει και άλλες φορές του Αυτιά, του μεγαλύτερου διαρρήχτη όλων των εποχών, που μπαίνει σε ένα σπίτι και βρίσκει μια έγκυο σε προχωρημένο στάδιο. Δεν μπορούσε η γυναίκα να μετακινηθεί, να σηκωθεί από το κρεβάτι και ζητάει συγγνώμη και της λέει συγγνώμη, τι θες εδώ, τον ρωτάει. Μπήκα κατά λάθος, με συγχωρείτε, και σηκώθηκε και έφυγε. Σήμερα τι θα έκανε, διαρρήκτης με ήθος. Θα τη στραγγάλιζε για να της πάρει 5 ευρώ ή ό,τι έχει εκεί, το ρολόι της, το κολιέ, ναι, όλα αυτά. Αυτά συνέβαιναν τότε, αυτά δεν συνέβαιναν τότε, συμβαίνουν σήμερα. Έχει αλλάξει το έγκλημα σε όλες τις μορφές του, δεν μιλάω για τις ανθρωποκτονίες μόνο, σε όλες τις μορφές του προς το χειρότερο, προς το αγριότερο. Είναι πολλοί οι λόγοι που θέλουν ανάλυση και δεν έχουμε περιθώρια χρόνου τώρα. Επειδή το αναφέρετε αυτό και επειδή θα μιλήσουμε σε λίγο και για το βιβλίο σας, το «Εγκλήματα γένους θηλυκού», απλώς λίγο στον τίτλο να βάλετε τη λέξη «εγκλήματα», το θέμα είναι ότι έχουμε ακούσει πολλές φορές από την αστυνομία να λέει ότι το έγκλημα πάντα βρίσκεται πιο μπροστά από την αστυνομία. Και αν συνεχίζει να συμβαίνει αυτό, πώς μπορεί δηλαδή η αστυνομία να το προφτάσει? Ναι, αυτό το λέει ο λαός, το έχουμε ακούσει και εσείς το έχετε ακούσει και εγώ επανειλημμένα, ότι μπροστά πάνε οι εγκληματίες και από κοντά ακολουθεί η αστυνομία. Εντάξει, αυτό είναι, ήταν ανέκαθεν και είναι και ακόμα σήμερα. Έχουν όμως οι αστυνομικοί σήμερα στη διάθεσή τους πολύ περισσότερα μέσα για να αντιμετωπίσουν, να πολεμήσουν τον εγκληματία, και ο οποίος εγκληματίας έχει στα χέρια του περισσότερα μέσα από αυτά που υπήρχαν πριν από 15, πριν από 25 χρόνια. Βέβαια, το παλεύει η αστυνομία, δεν είναι και εύκολο. Άμα μπαίνουν από χίλιες καριές καρύδια μέσα στην Ελλάδα, κακοποιεί διαφόρων ειδών, δεν είναι και εύκολο και για την αστυνομία. Αλλά και η αστυνομία πρέπει να κυνηγάει το έγκλημα. Απ' την άλλη μεριά έχουμε την δικαιοσύνη που και εκεί δεν θα πρέπει να είναι τόσο επιικής, τόσο χαλαρή απέναντι στον εγκληματία. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν λέω να τον εξοντώσει τον εγκληματία, αλλά ούτε και χάιδεμα. Μια μέση κατάσταση, μια μέση οδό να ακολουθεί και η δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να συλλαμβάνεται 50 φορές για ληστείες, ξέρω εγώ, και να τον αφήνεις ελεύθερο. Και να είναι πάντα έξω. Τι θα πάει στο κατηχητικό, θα πάει. Ξαναληστέψει θα πάει. Να πάμε στα εγκλήματα γένους θηλυκού. Ναι, στο καινούργιο βιβλίο, είναι το 5ο κατά σειράν βιβλίο, το οποίο παρουσιάζουμε απόψε στα public εδώ στην Κοζάνη. Στις 7 το απόγευμα. Στις 7 το απόγευμα, το βραδάκι. Λοιπόν, διαπραγματεύετε δικά σας ρεπορτάζ ή είναι μυθιστόρημα με φανταστικές ιστορίες? Ναι, δεν είναι μυθιστόρημα, διότι εγώ δεν ξέρω γιατί δεν το αγάπησα το μυθιστόρημα. Μάλλον υπάρχει μια εξήγηση για το μυθιστόρημα, γιατί δεν τα πάω καλά με το μυθιστόρημα. Γιατί ζούσα τη σκληρή πραγματικότητα, τα πραγματικά γεγονότα. Τι ανάγκη να έχω εγώ τώρα να διαβάσω αστυνομικό ή να γράψω αστυνομικό μυθιστόρημα τη στιγμή που έχω να γράψω χιλιάδες εγκλήματα, χιλιάδες ληστείες, χιλιάδες τέτοιες εγκληματικές πράξεις? Γιατί να κάτσω να... Να φανταστείτε. Δεν τα πήγαινα καλά. Γράφω πάντα και στο 5ο αυτό βιβλίο, για να το συγκεκριμενοποιήσουμε, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Είναι ένα βιβλίο που περιλαμβάνει 40 υποθέσεις με πρωταγωνίστρια πάντα τη γυναίκα, δολοφονίες. Με πρωταγωνίστρια τη γυναίκα. Αρχίζουμε από το 1931 το πρώτο έγκλημα και φτάνουμε στη σημερινή εποχή.
και αρχίζω από το 31, γιατί ήταν ένα έγκλημα του Αθανασόπουλου που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο και είχαν απασχοληθεί χιλιάδες συνάδελφοί μας με χιλιάδες δημοσιεύματα, χρονογραφήματα, ποίηματα, τραγούδι, το καημένα Θανασόπουλε, τι σου μελε να πάθεις από κακούργα πεθερά, τα νιάτα σου να χάσεις, και τραγουδιέται ακόμα και σήμερα αυτό το τραγούδι. Αρχίζουμε λοιπόν από αυτό το έγκλημα και φτάνουμε στη σημερινή εποχή. Και εκείνο το οποίο θα ήθελα να επισημάνω εδώ είναι ότι στο βιβλίο μεταξύ των υποθέσεων περιλαμβάνονται και τέσσερις ιστορίες, ναι, που οι γυναίκες που εγκλημάτισαν στήθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Όσο ίσχυε η θανατική καταδίκη στην Ελλάδα μέχρι το 1972, εκτελέστηκαν και τέσσερις γυναίκες, στήθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα για εγκληματικές πράξεις, για δολοφονίες που είχαν διαπράξει κατά διαστήματα. Εδώ βάζουμε και τα ονόματά τους κανονικά, γιατί αποτελούν την ιστορία του εγκλήματος στην Ελλάδα. Στις υπόλοιπες υποθέσεις δεν βάζουμε τα πλήρη στοιχεία τους, λόγω των προσωπικών δεδομένων. Σεβόμαστε. Με το βιβλίο αυτό δεν υπερασπιζόμαστε τη γυναίκα, ούτε ωραιοποιούμε την εγκληματία γυναίκα, ούτε όμως την καταδικάζουμε ή την αθωώνουμε την εγκληματία γυναίκα. Εμείς, εγώ δηλαδή, μεταφέρω τα πραγματικά περιστατικά, τι ακριβώς έγινε στην κάθε υπόθεση, στην κάθε περίπτωση. Έχουν πολύ ενδιαφέρον, γιατί ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει αυτό το βιβλίο, και προσπαθώ μέσω των υποθέσεων αυτών, παρά την τραγικότητα, συνάδελφοι, των υποθέσεων, προσπαθώ και περνώ κάποια θετικά μηνύματα στο κοινωνικό σύνολο. Χωρίς να θέλω να κάνω τον δάσκαλο, χωρίς να θέλω να κάνω τον ιεροκήρυκα, δεν είναι η δουλειά μου εμένα αυτή, αλλά η δουλειά μου είναι να περνώ μέσα από κάθε υπόθεση και ένα θετικό μήνυμα στο κοινωνικό σύνολο. Αυτή είναι η δουλειά και εσάς των συναδέλφων, και εμένα και όλων των δημοσιογράφων. Υπήρξαν στιγμές που από τις υποθέσεις, από το ρεπορτάζ που παρακολουθούσατε, καταγράφατε, να έχουμε πέσει σε δικαστική πλάνη, σε καταδίκες άδικες, έχουμε, σε ανθρώπους στο που προηγούμενο δικάστηκαν... βιβλίο. Έχουμε, οπωσδήποτε υπάρχουν και τέτοια. Στο προηγούμενο βιβλίο είχαμε μια υπόθεση, έχω μια υπόθεση, που η μάνα της και ο πατέρας της κοπέλας βρέθηκαν δολοφονημένοι σε μια ταβέρνα που διατηρούσαν στο Ήτειλο της Λακωνίας. Επειδή η κοπέλα μάλωνε με τους γονείς για τα περιουσιακά, υπήρξαν καλοθελητές εκεί και κατέθεσαν στην αστυνομία ότι αυτή σκότωσε τους γονείς της. Εγώ είχα πάει τότε αποστολή στο Ήτειλο της Λακωνίας και πήρα συνέντευξη και από την ίδια, πήρα και από χωριανούς κλπ. Μου έλεγε, δεν σκότωσα εγώ τους γονείς μου, τους αγαπούσα και τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Θα μου πεις, ποιος την άκουγε τότε και ποιος την πίστευε. Πάει στο δικαστήριο, γίνεται η πρώτη δίκη, καταδικάζεται σε δυσισόβια. Mm. Δυσισόβια για ένα έγκλημα που δεν είχε κάνει. Κάνει την έφεση. Και λίγο πριν εκδικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, συλλαμβάνεται μια συμμορία κακοποιών στην Αθήνα και ομολογούν και το έγκλημα στη Βιωτία, δύο εγκλήματα στην Αθήνα, και ομολογούν και το έγκλημα στο Ήτειλο της Λακωνίας. Άντε τώρα αυτή την κοπέλα να αντιζητήσει συγγνώμη και να αποκαταστήσει την υπόλοιψή της. Την υπόλοιψή της. Λίγο να σας ρωτήσω σε αυτό ακριβώς που λέτε, γιατί έχει άμεση σχέση με τη δουλειά μας και εδώ θέλουμε και την εμπειρία σας και τα φώτα σας. Πολλές φορές η λέξη δράστης, φερόμενος ως δράστης, χρησιμοποιούμε τη λέξη φερόμενος ως δράστης ακόμη και αν έχουμε ομολογία αυτού στην αστυνομία.
Θέλω να πω ότι είναι μια φράση την οποία πολλές φορές στα μέσα φεύγει και η λέξη φερόμενος, μπαίνει ο δράστης, τον ενοχοποιούμε εμείς δηλαδή. Ξέρεις γιατί, συνάδελφε, πρέπει να τη χρησιμοποιούμε πάντα το φερόμενος ως δράστης. Αύριο πάει στο δικαστήριο και λέει ναι, ομολόγησα στην αστυνομία γιατί με βασάνισαν ή με πίεσαν αφόρητα και αναγκάστηκα να ομολογήσω κάτι που δεν έκανα. Δεν βρίσκεις άκρη. Γι' αυτό εμείς με χρυσό του έχουμε την τελεσίδικη ή μάλλον την αμετάκλητη, από Άριο Πάγο είναι, η αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, μπορούμε να λέμε ο φερόμενος. Να μην παίρνουμε εμείς απάνω έτσι μας ότι έκανε αυτό. Σου ανέφερα την περίπτωση της κοπέλας από το Ήτειλο της Λακωνίας. Πρέπει να είμαστε εμείς προσεκτικοί. Δεν είναι η δουλειά μας ούτε να τους καταδικάζουμε εμείς, ούτε να τους αθωώνουμε εμείς. Εμάς η δουλειά είναι να μεταφέρουμε τα πραγματικά περιστατικά και αυτά να δίνουμε στον κόσμο χωρίς φανατισμούς, χωρίς να τα μεγαλοποιούμε, χωρίς να παίρνουμε θέση. Να λέμε αυτό είναι ποτήρι με νερό, αυτό είναι χαρτί, αυτό είναι ρολόι. Στον κόσμο τα πραγματικά περιστατικά και να μην επηρεαζόμαστε ούτε από κόμματα, ούτε από δημάρχους, ούτε αντιδημάρχους, ούτε από παρατάξεις, ούτε από θρησκείες, από τίποτε. Θα λέμε, εγώ αυτές τις αρχές εφάρμοσα 40 χρόνια στη δημοσιογραφία με υπευθυνότητα, με σοβαρότητα ενημέρωνα τον κόσμο και λέω στους νεότερους συναδέλφους όταν μιλάω να θυμάστε δύο λέξεις στη ζωή σας στην πορεία τη δημοσιογραφική. Ήθος και εργατικότητα. Έχετε αυτά τα δύο στοιχεία. Η λέξη ήθος περιλαμβάνει κάμποσες έννοιες. Έχεις λοιπόν ήθος και εργατικότητα, δεν πρόκειται να πας χαμένος. Θα πας μπροστά. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τα υπόλοιπα επαγγέλματα. Δεν είναι μόνο για το δικό μας το δημοσιογραφικό επάγγελμα, παύλα λειτουργήμα, γιατί εμείς επιτελούμε λειτουργήμα. Να κάνω ένα ερώτημα, επειδή τώρα είστε και από μια πιο καθαρή ματιά, λίγο πιο απομακρυσμένα από τη δημοσιογραφία, την ενεργή, γιατί νομίζω ότι δεν τη σταματήσετε ποτέ. Και επειδή υπήρξατε και συνδικαλιστικός εκπρόσωπος των ενώσεων συντακτών. Ναι, ήμουνα 6 χρόνια πρόεδρος στην ΕΣΥΕΑ. Και είπα δεν ξαναβάζω γιατί δεν είμαι επαγγελματίας συνδικαλιστής. Δεν θέλω να μιλήσουμε συνδικαλιστικά γιατί και εγώ υπήρξα. Θέλω να μας αξιολογήσετε τα σημερινά μέσα ενημέρωσης. Είμαστε ευχαριστημένοι από το παύλα λειτουργήμα που είπατε, επάγγελμα παύλα λειτουργήμα. Τα μέσα ενημέρωσης έχουν κάποιους προσανατολισμούς το κάθε μέσο ενημέρωσης. Δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα. Έχουν κάποιους στόχους. Κάποια υποστηρίζουν τη μια πλευρά, το άλλο υποστηρίζει την άλλη πλευρά. Αυτό είναι δικαίωμα των καναλιών, των εφημερίδων, των ραδιοτηλεοπτικών και, και του διαδικτύου. Όμως, όταν λένε έχουμε να πούμε την είδηση θα πρέπει να τη λέμε. Τώρα, άμα θέλει να κάνει το σχολιασμό... είναι κάτι άλλο. Είναι άλλο πράγμα ο σχολιασμός. Η είδηση είναι ιερή, συνάδελφοι, και την είδηση πρέπει να τη σεβόμαστε και να τη δίνουμε στον κόσμο όπως είναι ακριβώς. Τώρα, το σχόλιο μπορεί να το κάνει ο καθένας και με τον τρόπο που νομίζει εκείνος να το κάνει. Έχει δικαίωμα, ελεύθεροι άνθρωποι είμαστε και εμείς και οι υπόλοιποι. Αλλά όμως η όποια είδηση, είτε βλάπτει το κόμμα που υποστηρίζουμε, είτε το ωφελεί, θα πρέπει να την πει στην είδηση. Εγώ στη ζωή μου αυτά εφάρμοσα. Όταν ήμουν νεαρός δημοσιογράφος, να σας πω αυτό και κλείνω, ρώταγα τον αρχισυντάκτη, γιατί δεν χτυπάμε και την κυβέρνηση. Τότε ήταν κυβερνητική η εφημερίδα που δούλευε. Λέει, μου απαντάει, άμα λέμε χτυπάμε και το ένα, χτυπάμε και το άλλο, θα τη διαβάζεις εσύ και εγώ την εφημερίδα. Δεν θα την παίρνει κανένας.
Εν πάση περιπτώσει, εγώ είμαι υπέρ της αρχής. Την όποια είδηση, το όποιο γεγονός πρέπει να το δίνουμε όπως ακριβώς έχει. Κύριε Σόμπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγκλήματα λοιπόν γένους θηλυκού απόψε στις 7 στο Public. Εδώ βλέπουμε και την αφίσα Πάνος Σόμπουλος. Αυτό είναι. Καλοτάξιδο. Εκδόσεις Πατάκη. Α, με είχε πάρει τηλέφωνο νωρίτερα πριν μπούμε στο στούντιο μια κυρία και μου λέει θα γίνει εκδήλωση το βράδυ επειδή λόγω του κορονοϊού και λέω δεν έχουμε καμιά σχέση εμείς με αυτά, η εκδήλωση θα γίνει κανονικά, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Λοιπόν, δεν ακυρώνεται. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι και σε εσάς εύχομαι καλή επιτυχία και να περνάτε πάντα μέσω των ειδήσεων, μέσω των εκπομπών ένα μήνυμα θετικό για τους τηλεθεατές που σας παρακολουθούν.